Καλό μεσημέρι, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Είναι Παρασκευή. Η Παρασκευή θέλει η κρατική να κρυφτεί με χαρά, δεν την αφήνει. Δεν γίνεται όμως, λέει, αυτό είναι η αλήθεια. Θα έλεγα και η δημοσιογραφία. Μια βουτιά στα βαθιά, γι' αυτό πάμε μια βόλτα από το Λαύριο. Αυτό μας λέει. Να σας πούμε γιατί είχαμε την τύχη και τη χαρά να ξεκινήσουμε με πλάνα από το συγκλονιστικά πανέμορφο και αγαπημένο Λαύριο. Γιατί ιστορικό, γιατί. Ο Κώστας είναι εκεί πάνω στη βάση. Κάνουμε πια με το. Τι που παίρνουν τα Golden, βέβαια. Και αυτή ο. Είδα τον ήλιο πιο ψηλά και πελαγώσιστα. Πλάνο, η εφημερίδα από την Εσπρέσο το δανειστήκαμε, δείχνει το μισό. Το άλλο μισό ποιος θα το πάρει? Καμία σχέση. Μα τι για όνομα του Θεού. Όλο άλογα τα γοτή. Η μετάφραση έρχεται από το Διεθνές Περιοδικό της Αστροβιολογίας. Βεβαίως. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι αν τα θέματα με τον αερομεταφορέα, πες ότι κάπου... Δεν τα βρίσκουν, βρε παιδί μου. Εννοήμονες, λέει, κατά. Έχει να κάνει με μια ουρά που σχηματίστηκε στην πλατεία Times, στη Νέα Υόρκη. Αυτά έχουμε και την πίνδα και αυτό τελειώσει και ακόμα δουλεύει. Υποψιάζομαι ότι με αυτό σας βλέπουμε, σε βλέπουμε. Όχι, εμένα μου λείπετε, γιατί σας βλέπω και ζηλεύω. Είναι ωραία παρέα. Έχεις γυρίσματα πρωινά, έχεις καθημερινή σειρά. Έτσι. Έχεις ένα λολό ρόλο. Ναι. Σε ένα... Όχι λίγο, είναι πολύ, ναι, μια παροδία όλη την ηλικία που έχουν πρόβλημα ηλικίας, πρόβλημα του να μεγαλώνουν, που θέλουν. Πάρα πολύ suspense και επεισόδια και εξελίξεις. Εγώ νομίζω ότι η ζωή έχει πάρα πολύ suspense και εξελίξεις. Δεν υπάρχει πόλη. Δεν υπάρχει πόλη. Και η Ferrari Bucati και πανάκριβα. Ένα μοντέλο. Δεν ξέρω εγώ. Καινούριο μοντέλο και το αλλάζουν όλοι. Δεν υπάρχει άλλη πόλη. Δηλαδή, πα στη Ρώμη, πα στο Παρίσι, πα στο Λονδίνο. Πας στην Πράγα, πας, ξέρω εγώ, στη Γερμανία και υπάρχουν χιλιάδες παλιά αυτοκίνητα, παλιότερα μοντέλα, μικρά αυτοκίνητα εδώ. Είναι αδιανόητο. Καλά, δεν είναι η Ιταλή του φαίνεστε που χειμώνα καλοκαίρι είναι με τα γυαλιά ηλίου. Γι' αυτό λοιπόν. Ναι, καλά. Αυτό είναι το στυλ. Αυτό δεν μπορούν να το. Με κατάδυσαν παιδί δυστυχισμένο. Με αγωνίες και γειτονιάς να μην ξαναρχόμουν. Μπαίνει στη γάστρα και στο φούρνο. Για να τέτοια, ιστορία, τέτοια ιστορία είναι και της πουτανέσκα. Αλλά... Γι' αυτό και ανάλογα με, το, με την πόλη, δηλαδή προς την Νάπολη κάτω, έχει θαλασσινά. Στο βορρά είναι... Δεν είχες μυστικά από μένα θυμίσει. Τα λες καλά. Να σε ρωτήσω κάτι για τις κουζίνες, επειδή λέμε αρσενική κουζίνα. Και... βλέπαμε τα βιβλία και λέγαμε, μα οι άντρες μας δυσκολεύονται πολύ, όχι να φτιάξουν τα φαγητά αυτά, να τα αναγνωρίσουν. Λοιπόν. Τα κατηγορούμε τα αρσενικά. Δεν μαγειρεύουν, δεν φλερτάρουν, δεν κάνουν την πρώτη κίνηση, δεν κάνουν, δεν δείχνουν, δεν ψαρεύουν, δεν τον δαλώ. Τι τα θέλουμε, αφού τόσο πολύ τα κακολογούμε. Κάτι θα τι χρησιμότητα κάνουμε. Έχει πλέον το καημένο το αρσενικό που συνεχώς του ψέλνουμε. Πρώτον να μας λέει μπράβο, που τα κάνουμε εμείς. Να μας λέει μπράβο όταν τα καλώ στην κούκλα μας. Μάσε την ελληνική ποιήση και τον ιαμβικό ρυθμό όταν βλέπεις αυτά τα πανό και τα τετράστιχα που γράφουμε. Έλα τουσα. Καλή φίλη, καλή μαμά. Γιατί δεν πρέπει να θυμόμαστε ότι ξεκινήσαμε πέντε και πέντε θα καταλήξουμε, μια που η φίλη Μανίνα Ζουμπουλάκη έρχεται στην εκπομπή. Από Δευτέρα μας είπε σίγουρα. Από τότε μέχρι. Ταινίσουμε τον θεατρικό πρωταγωνιστή. Και πρωταγωνιστή, σκηνοθέτη και παραγωγό της παράστασης. Πρωταγωνιστή, το σκηνοθέτη και τον παραγωγό της παράστασης, ο Αμπιγέρ. Ο υπηρέτης. Σήμερα δεν είμαι καλά. Ναι, ναι, είναι και αυτό όμως που ορίσετε. Αλλά μην τα πω όλα. Ο γιος. Το γραφικό δαιμόνιο. Δεν πιστεύω τρία με τη μία. Όχι. Γι' αυτό είναι το. Πάντα να πούμε για την ημέρα, αλλά έχω να σας πω για τα οκτάδημα. Έχει άλλα έξι. Λοιπόν, η γυναίκα που έκανε οκτάδημα στην Καλιφόρνια, ετών 33, στην Αμερική, έτσι, δουλειά δεν είχαν, δουλειά βρήκανε. Αποδείχτηκε, γιατί στην αρχή δεν λέγανε ποια οικογένεια ήταν αυτή που έφερε στον κόσμο. Είναι 33 χρονών, αυτάει τι και πώς. Η μητέρα λοιπόν, η γιαγιά των οκταδήμων, είπε ότι η κόρη της από πολύ μικρό κοριτσάκι είχε αυτό που λένε έμονη ιδέα με τα παιδιά. Ήθελε παιδιά, παιδιά, πολλά παιδιά. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου να είναι παντρεμένη, να έχει άλλου τύπου κανονική οικογένεια. Και ότι σκοπεύει να το κάνει τώρα αυτό καριέρα. Τα κάνει κι άλλα? Όχι, δεν ξέρει. Είναι 33 ακόμη, κάτσε. Είναι 33. Ναι, και σκοπεύει να κάνει reality show με τη ζωή της, έτσι ώστε να υπάρχουν κάμερες στο χώρο στον οποίο ζει. Εντάξει. Για να μπορέσει να βγάλει μερικά ωραία. Έχει πάρει με τη σειρά όλα τα reality show
μαζί και τη Όπρα, όπου κλειοδοτεί τα παιδιά της. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι θα όμως πει αυτό, δηλαδή. Δεν είναι η τωρινή, γιατί είναι ακόμα στο νοσοκομείο η γυναίκα. Υπάρχει και άλλη κάνει. Δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα. Ώρες μπορεί να βλέπεις, ώρες και να μην καταμείνει. Ή και εκπαιδεύεται και επιλεκτικά από τον Δεν νομίζω ότι είναι θέμα εκπαίδευση. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει και μια αναθεώρηση. Και εκεί είναι η βάση της εξέλιξης και της ορίμανσης που λέμε. Δεν μπορείς να έχεις τις ίδιες απόψεις και να συμφωνείς και να επιλέγεις τα ίδια πράγματα με 5 χρονών ή 8 ή 10. Πλάχο. Εγώ είμαι με τον Πλάχο, εγώ δεν θυμάμαι τι. Μην πεις το πρώτο. Μα και 18 ευρώ. Όσο το εντελώς όμως, αυτό είναι. Φωτογράφος, σύμφωνα με το αριστούργημά του, μια φωτογραφία. Τι μυρωδιά έχει αυτή η φωτογραφία και άρχισε να αναπτύσσει κάτι μυρωδιά από Wehrmacht σε πορεία. Από ένα συγκεκριμένο Wehrmacht. Δεν ξέρω αν είναι. Ένα πολύ άλλο υλικό μέσα. Μπορεί να απεικονίσει το άρωμα. Μυρίζει τη φωτογραφία. Κάτι από τούβλο βρεγμένο. Ένα συγκεκριμένο τύπο, δεν θέλω να συνεχίσω τη διαφήμιση. Τι άλλο υλικό. Εσωτερικού, δεν μιλάμε για τέτοιο, ναι. Και ρωτούσα, βέβαια. Αν γουστάρει την αδερφή του ερωτικά. Ναι. Προς τη αδελφούλα σου νόστιμη είναι... Γαβ. Ήρωος, ένας ήρωος μας χρειάζεται. Και ας μην έχει και υπερφυσικές δυνάμεις. Αυτό είναι και το αντικείμενο μιας εξαιρετικής ταινίας, να το πω. Ναι, κινουμένων σχεδίων. Bolt λέγεται ο ήρωας, ένας υπερφυσικός σκύλος. Σκονάκι Αθερίδης, Μαράγδα Καρή. Παιδιά, το καλύτερο, συγγνώμη. Αυτό. Πάρε λίγα λουδάκια, ξέρεις ποιος μας τα έφερε. Τα ξέρω. Έλαβα κι εγώ. Η καλή φίλη και συνάδελφος, η Λένα Ιαρώνη. Την οποία... Αν υπάρχουν κοινά στοιχεία που μπορεί να. Πιστεύω δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα ανάμεσά μας που να μην τη νιώθει στα κατάβαθά της η ανάγκη για αγάπη, για σεβασμό, για συμπαράσταση, για όλο αυτό το δρόμο που λες, τον οποίο. Έστω και ανεξάρτητα με το έχει σύντροφο ή δεν έχει τη ζωή της, χρειάζεται μια συμπαράσταση. Είτε έχει γονείς, είτε έχει συνανθρώπους. Σε αυτή την πολύ σκληρή και απέραντη, η οποία τους τρελαίνει τους ανθρώπους και τους βρούνε τις χαμένες πατρίδες, εκεί μπορούν να βρούνε τα πάντα. Γιατί λιγάκι αυτή η κατάσταση. Είναι και αυτόν που έλεγε σε σχέση με το θέατρο. Ότι και το θέατρο. Που... Έτσι, να γίνει πρόταση καμιά ταινία περιπέτειας, έτσι. Γιατί πολυδιάστατη ακριβώς, θα πρωταγωνιστεί φέτος. Προς το παρόν για ταινία. Στέλιο Ποτονάκη. Και έχει δέσει καρπό.